καπετάνης, θα δεν μας άσαν, που ξέρω, για το αυτό είναι όποιος τρακάρις, υπερνάς και μέσα από τα τέτοια. Όταν ήρθα εδώ, μόνο το λέω, μόνο πάρω σαν άνατο. Με το πράσινο φως σαν άνατο. Χρόνο με το χρόνο και ξεκίνησαμε ρομαντικά. Ξεκίνησαμε πιο πολύ για παρείστικο. Δηλαδή, εμείς δεν υπήρχε τουρισμός αυτό που υπάρχει τότε. Τότε ξεκίνανε, ήταν στα Σπάργανα ο τουρισμός. Και ερχόντουσαν πελάτες εδώ πέρα και με ρωτάγανε, έχεις ψάρια, λέγω, θάλασσα είναι εδώ πέρα. Πέταγα τα ψαλούδια μέσα, τους πέτραγα πώς ήταν και έμπαινα, ας πούμε, εδώ πέρα και έβγαζα από να ψάρει τον καθένα. Είναι πραγματικά, έχουν περάσει πάρα πολύ διάσημοι. Χαίρεσαι όταν δηλαδή ανταποκλίνω του κόσμου. Γενικά και οι επώνυμοι και οι πρωθυπουργοί έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουμε κάνει δύο φορές σε όκτα τραπέζια, δηλαδή εδώ πέρα το κάναμε για τη Σαντορίνη. Είναι συγκινητικά αυτά. Και αυτή είναι η ιστορία, αυτά θα έχουμε να θυμόμαστε. Όποιος έρχεται εδώ πέρα αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή και εκεί δεν κάναμε παρακορήσεις και στην όπρα που θέλανε προς την τραπέζι θέλω να πω και δεν το κάναμε, δηλαδή κάναμε αυτό που κάναμε. Όλοι αντιμετωπίζονται το ίδιο και στην ποιότητα και σε τα πάντα είναι όλοι το ίδιο, για μας είναι το ίδιο, ο καθένας είναι πολύτιμος για μας. Το πιο επώνυμο πιάτο μας είναι θεωρώ η αστακό μακαρονάδα, την οποία την εξέλιξαμε όπως είπα στην Κίνα, από εκεί πέρα την πήρα από τους ψαράδες, οι οποίοι αυτοί κάνανε μεικτά για να φάει τα πληρώματα, δηλαδή είχαν λίγα μακαρόνια, λίγα ψαράκια και λίγα καβούρια μέσα ό,τι είχαν για μη διαθέσιμο, μη εμπορεύσιμο. Και μετά από εκεί πέρα ήταν κάτι πρόχειρο, δηλαδή οι άνθρωποι κάνανε για να στηριχθούν στα πόδια τους. Εμείς το πήραμε αυτό και μετά άρχισαμε και ψάχναμε λιγάκι και βάλαμε κάποια πραγματάκια. Κάθε χρόνο την ψάχναμε, ψαχνόμασταν γύρω-γύρω και την φέραμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να έχει γίνει πλέον ένα διάσημο πιάτο. Έπιανε πολλά ψάρια και με πολλές δοκιμές καταφέραμε να γίνει το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε χρόνο να καθίσουμε. Πάρα πολύ λίγες. Συγκινημένοι. Σίγουρα συγκινημένοι. Σίγουρα ότι καταφέραμε και πετύχαμε κάτι και την αναγνωρισιμότητα από όλο τον κόσμο, από όλους τον κόσμο. Εντάξει, είναι μια δικαίωση, η συμπροστάθειά μας. Θέλουμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε, να δώσουμε τη θέση μας στα νιάτα πλέον. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα φύγω από εδώ, από Ammoudi. Έχει έρθει 17 χρονών. Είμαι και μέσα στην κουζίνα και είναι από τις λίγες φορές που βγαίνει έξω. Ήταν ο αφανής ήρωας. Εγώ μπορεί να φαινόταν το όνομα το δικό μου, αλλά τη δουλειά την έκανε εκεί.